σπουδαίο έργο του πατέρα Αντωνίου, αλλά να τιμήσουμε και κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Με αφορμή λοιπόν τους 32ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με αισθήματα εκτίμησης και αναγνώρισης προς το πρόσωπο του πατέρα Αντωνίου, εμπνευστή και ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, τιμώντας το κοινωνικής προσφοράς έργο της Κιβωτού, της μοναδικής δομής, θέλω να σημειώσω εδώ, φιλοξενίας που υπάρχει στο Αιγαίο, φιλοξενίας παιδιών. Είμαστε εδώ στο υπέροχο χώρο, στο ΕΠΟΣ Γέμμα. Όπως τα έχετε δει, είχε στηθεί λίγο διαφορετικά, γιατί μέχρι χθες, όπως με ενημέρωσαν οι άνθρωποι, είχε καλοκαίρι και υπέροχες καιρικές συνθήκες. Έχουν μπει τώρα κάποιες αυτοσχέδιες τέντες, αλλά όπως είπαμε, δεν θα αφήσουμε τίποτα να χαλάσει την ωραία μας διάθεση. Η μέρα έχει ενεργό ρόλο στο ΣΕΒΑΣ ως πρώτος αντιπρόεδρος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο γιος του ανέμου, ο Κώστας Χεντέρης, είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την βράβευση. Πολλά συγχαρητήρια στο έργο του πατέρα Αντώνη, για αυτό βρίσκομαι στη ο βασικός και μόνος λόγος τον οποίο βρίσκομαι. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και θα είμαστε πάντοτε κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ για μια φωτογραφία παρακαλώ. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να επαληθεύσουμε ένα αρχαίο ρητό. Οι αρχαίοι μων πρόγονοι είχαν πει ο νους ο υγιής με το σώμα το υγιές, εν σώμα τη υγιή. Εμείς, επ' ευκαιρία των αγώνων του σώματος του υγιούς, των αιγαιοπελαγίτικων αγώνων, οι οποίοι μετά διακοπή ενός έτους λόγω του κοροναϊού γίνονται φέτος στη Μυροβόλο και του χρόνου θα είναι στη Λίμνο, και συγκεντρώθηκε όλη η νεολαία του Βορείου Αιγαίου και ήταν χθες στο πλοίο, μια χαρά να βλέπεις όλα τα παιδιά εκεί να συγχροτίζονται, να συναγελάζονται και να γνωρίζονται μεταξύ τους, τιμώντας, έχοντας το νου, το σώμα το υγιές, ήρθαμε εδώ σε αυτή την κατάσταση όπου διαμορφώνονται νόες υγιείς. Σας καλωσορίζω στο παιδικό χωριό της Κιβωτού του Κόσμου. Το παιδικό χωριό της Κιβωτού του Κόσμου στο Αιγαίο, που είναι η μοναδική δομή που φιλοξενεί παιδιά, κυρίως αδέλφια, αγόρια και κορίτσια, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να μεγαλώσουν μαζί. Μια όντως Κιβωτός, καθώς προσφέρει ασφάλεια, θαλπορή και φροντίδα στα παιδιά που σε πολύ μικρή ηλικία γνώρισαν το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Η Κιβωτός του Κόσμου αριθμεί 12 δομές φιλοξενία σε όλη την Ελλάδα και πολλά από αυτά μεγάλα αγροκτήματα, όπου τα παιδιά ερχόμενα σε επαφή με τη γη αλλά και τα ζώα κατορθώνουν να γαλινέψουν, να ηρεμήσουν και το κυριότερο να επιτύχουν τη θεραπεία του τραύματος της ψυχής. Ο Κιβωτός του Κόσμου υποστηρίζει με πολλαπλούς τρόπους, επίσης εκτός από τις δομές κλειστής φιλοξενίας, και πάνω από 300 οικογένειες μονογονεϊκές με 450 παιδιά στα προγράμματά της. Ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο, που σε διαφορετική περίπτωση αυτά τα παιδιά ίσως να ιδρυματοποιούνταν, μια και η μητέρα αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στο ρόλο της, αλλά και στα έξοδα και στο... Όταν η έμπνευση του πατρός Αντωνίου, η αμέριστη στήριξη των εθελοντών, αλλά και η ενίσχυση πρωτοβουλίων των ιδιωτών συναντιέται, έχουμε αυτά τα πολύ σημαντικά και θετικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι ο εθελοντικισμός σε μια περίοδο κρίσεως, όταν συνδυάζεται με την ενεργοποίηση των φορέων που ενδεχομένως, όπως τονίστηκε, καλύπτονται και κενά του κεντρικού κράτους, έχουμε όλη την υποχρέωση να στηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν και τα χαρακτηριστικά της αγάπης, της φροντίδας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πανδημίας, και πιστεύω ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση, πάντα Αντώνιε,
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στηρίζουμε και είμαστε αρρωγοί στο πλούσιο έργο σας. Εμείς ως Υπουργείο Ναυτιλίας συνεχίζουμε να στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε, κυρία Πρόεδρε του ΣΕΓΑΣ, τους Υγειοπελαγίτη του Σαγόνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον πατέρα Αντώνη, για τη δυνατότητα που μου δίνει να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον. Θα ήθελα να πω κάτι εκεί που σταμάτησε ο υπουργός μας, το ότι έχει να κάνει για τον εθελοντισμό, πόσο σημαντικό και πόσο σοβαρό πράγμα είναι για την κοινωνία που ζούμε τώρα, ειδικότερα για τα παιδιά και γενικότερα για την κοινωνία, γιατί βοηθώντας ο ένας τον άλλον νομίζω ότι θα μπορέσουμε και θα μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Εγώ με χαροποιεί που βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα και του πρώην ποδοσφαιριστή ή αθλητή, αν θέλετε. Όπως επίσης έχω και τρεις συμπαίχτες μου πιο κάτω, τον Αντώνη τον Νικοπολίδη, τον Άγγελο τον Βασινά και τον Γιώργο τον Καραγκούνη. Οι οποίοι εκπροσωπούν την ομάδα του 2004, δεν ξέρω αν θα θέλουν και τα παιδιά να πούνε κάτι αργότερα στα Ματίνα. Θα ήθελα να πω ότι και εμείς είμαστε αρρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια, ειδικότερα ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά. Και μάλιστα, εάν θα θέλατε, πατέρα Αντώνη, και αν θα θέλατε και τα παιδιά κάποια στιγμή που ο Αντώνης είναι επικεφαλής της ομάδας μας, θα μπορέσουμε να συνδεθούμε να φέρουμε αυτή την ομάδα να αγωνιστούμε με τα παιδιά. Νομίζω ότι θα μας χαροποιήσει όλους αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το σημαντικό έργο αυτό και από ό,τι μου είπατε έρχεστε και στην γειτονιά μου, στη Θεσσαλονίκη και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ομολογώ ότι αισθάνομαι λίγο παράξενα γιατί είχα συνηθίσει να με καλούν ως αθλήτρια, ως πολιτικό, ως πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ όμως. Είναι μια τελευταία ιδιότητα την οποία έχω και η οποία μου δίνει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους, αλλά πρέπει να το πω πάνω σε αυτό. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον πατέρα Αντώνιο και για όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής, όσον αφορά τα παιδιά που έχουν απόλυτη ανάγκη και τα λυμένα παιδιά, τα οποία χρήζουν βοήθειες, παιδιά τα οποία χρειάζονται τη στολή, την αγάπη μας. Και έχει δημιουργήσει αυτού του είδους τις δομές ούτως ώστε να εξασφαλίζει μέσα και από την μόρφωση που παίρνουν και την εκπαίδευση ένα καλύτερο μέλλον για αυτά. Και επειδή εμείς ως ΣΕΓΑΣ δεν μπορούμε να είμαστε, να το πω, αδιάφοροι όσον αφορά αυτή τη δραστηριότητα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακριβώς επειδή γίνεται ένα δημιουργικό έργο, θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να πω λοιπόν ότι ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, προτείνει να ενταχθεί κυβωτός στο κανονικό πρόγραμμα του Μαραθωνίου της Αθήνας, που όπως ξέρετε είναι μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις.